Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι μία μέρα χωρίς ιδιαίτερα κέφια. Και είπα να κάνω ένα βίντεο για ένα θεματάκι που με απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Να μου πείτε κι εσείς τις ιδέες σας, αν έχετε καμιά καλή ιδέα. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Λοιπόν, η δική μου επιδερμίδα ήταν λιπαρή. Τώρα πλέον μετά την εγκυμοσύνη δεν είναι λιπαρή, είναι κανονική. Όμως, όπως όλες πιθανόν να γνωρίζετε, οι λιπαρές επιδερμίδες δεν κάνουν ρητίδες, αλλά έχουν χαλάρωση. Και εγώ είμαι 34 χρονών κλειστά και έχω αρχίσει και βλέπω σημάδια χαλάρωσης. Παραδείγματος χάρη εδώ. Εδώ. Και το κυριότερο εδώ. Έχω αρχίσει και έχω σακούλες. Εδώ, να τις. Κάτω από τα μάτια. Δεν είναι δηλαδή μαύροι κύκλοι. Αυτή τη στιγμή δεν φοράω καθόλου μακιγιάζ. Είναι 9 η ώρα το πρωί, 10. Μόλις έχω ξυπνήσει και βλέπετε πως είναι τα μάτια μου. Αυτό εδώ το πραγματάκι και αυτό εδώ δεν είναι μαύροι κύκλοι, αυτά είναι οι φλεβίτσες που φαίνονται από κάτω. Αλλά αυτό εδώ το πράγμα είναι σακούλα. Οπότε έχει χαλαρώσει αυτό το πράγμα. Και ξέρω ότι όσο πάει θα γίνεται και χειρότερα, γιατί ας πούμε ο μπαμπάς μου που έχει επίσης λιπαρή επιδερμίδα, και η μάνα μου, αλλά περισσότερο ο μπαμπάς μου, έχει πρόπτωση βλεφάρο, δηλαδή έχει αρχίσει, ας πούμε, το βλέφαρό του και είναι έτσι. Σε σημείο που προχθές η μάνα μου του είπε πάνε κάνει μια πλαστική, γιατί σε λίγο δεν θα μπορείς να δεις. Δηλαδή, έχει πέσει τόσο πολύ, έτσι, δεν μπορεί να ανοίξει το μάτι του. Οπότε ξέρω ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, ρε παιδί μου, και εγώ θα έχω από εδώ, έχω ήδη χαλάρωση εδώ, στο βλέφαρο, δεν είναι δηλαδή έτσι τσιτωμένο όπως ήταν όταν ήμουν μικρή. Αλλά εντάξει, προς το παρόν απλά ενοχλεί όταν βάζεις σκιά γιατί κουνιέται το δέρμα. Ενοχλεί όταν βάζεις μια ειρηδίζουσα σκιά και φαίνονται οι πτυχώσεις που κάνει το βλέφαρο. Και γενικά, ας πούμε, βλέπω ότι χρειάζεται να κάνω μια αλλαγή στο μακιγιάζ μου. Γιατί τα μακιγιάζ που έκανα ως τώρα, κάθε φορά που τα κάνω, και δεν είναι ότι δεν ξέρω να βάφομαι, τα ίδια μακιγιάζ έκανα, αν μη τι άλλο, η τεχνική μου έγινε καλύτερη. Βάζω, ας πούμε, φωτογραφίες στο Facebook και θα με πάρουν τηλέφωνο κάποιες θείες μου, π.χ. και θα μου πούνε, Ελίνα, γιατί είναι πυρισμένα τόσο πολύ τα μάτια σου, πως έχεις τίποτα, μήπως να πας στο γιατρό να το κοιτάξεις. Η μάνα μου υποστηρίζει ότι δεν είναι τόσο πυρισμένα τα μούτρα μου, αλλά επειδή έβγαλα τα γυαλιά, και δεν με είχαν συνηθίσει χωρίς τα γυαλιά, φαίνεται πιο έντονα αυτό εδώ το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο το κάνω να σας πω επίσης ότι εγώ δεν χρησιμοποιούσα κάποια κρέμα ματιών, ούτε καμία προσώπου το τελευταίο καιρό και ίσως φταίει και αυτό που δεν το πρόσεξα το δέρμα, γιατί έβαζα μία κρέμα που είχα κάνει εγώ στο φαρμακείο με απλή ευσερίνη και τι είχε μέσα, ευσερίνη, οξείδιο του ψευδαργύρου και μία απλή ενυδατική βάση. Δηλαδή δεν είχε κάτι και μπορεί ουσιαστικά να, δεν ξέρω, να έκανε καμιά κατακράτηση, την απόδειξε. Δεν ξέρω. Πάντως, με ενοχλούν πάρα πολύ αυτές τις σακούλες και με ενοχλούν σε σημείο που όταν βάφομαι, επειδή γίνονται πιο έντονες. Δηλαδή, ας πούμε, αν βάλεις κονσίλερ εδώ, κάνει μπαμ η σακούλα και δεν ξέρω τι να κάνω. Υπάρχει, νομίζω, μια τεχνική να κάνεις λέιζερ. Αλλά πρώτον δεν νομίζω ότι έχω τόσο σοβαρό πρόβλημα και δεύτερον δεν γνωρίζω κιόλας. Γι' αυτό
Θέλω, αν μπορείτε, να μου πείτε αν έχετε κι εσείς το ίδιο πρόβλημα, αν έχετε δοκιμάσει καμία κρέμα και είδατε τρομερή διαφορά στις σακούλες και γενικά αν ξέρετε κάποια tips και tricks στο μακιγιάζ για να καμουφλάρονται οι σακούλες. Βέβαια, ο πιο εύκολος τρόπος για να κρύψω τις σακούλες μου ήταν να ξαναβάλω γυαλιά. Δηλαδή, αν φορέσω τα γυαλιά, δεν θα φαίνονται καθόλου οι σακούλες μου. Και αυτό είναι εύκολο, γιατί ας πούμε στην καθημερινότητά μου μπορώ να φοράω γυαλιά και να είμαι άβαφη και να μην φέρνω τις σακούλες μου, αλλά όταν θέλεις να βγεις έξω το βράδυ και θέλεις να βάλεις μια σκιά και να φαίνεται, δεν έχει νόημα να βάλεις γυαλιά. Σκοπός ήταν να κάνεις το λέιζερ για να μην φοράς τα γυαλιά. Τέλος πάντων, αν έχετε εμπειρίες με σακούλες κάτω από τα μάτια και γενικά με χαλάρωση προσώπου, ή ακόμα και αν ξέρετε κάποιους γιατρούς να μου συστήσετε στη Θεσσαλονίκη, δερματολόγους που να μπορούν να κάνουν κάτι έστω και πραγματικό, δηλαδή ας πούμε και αν αυτό ας πούμε σε 4-5 χρόνια θα το κάνω ένα μποτοξάκι. Αλλά τώρα, ακόμα είναι νωρίς. Βάλτε μου στις πληροφορίες από κάτω. Αυτά είχα να σας πω για αυτό το βίντεο. Περιμένω τα σχόλιά σας, αν έχετε κάτι να μου πείτε και να με βοηθήσετε. Και για όλους τους make-up bloggers, τι λέω make-up bloggers, beauty bloggers και beauty youtubers, εάν μπορείτε κάντε ένα post για σακούλες κάτω από τα μάτια, θα βοηθούσε πάρα πολύ. Και σας το λέω και σαν ιδέα, αν μπορείτε να κάνετε κάτι. Αυτά είχα να πω, φιλάκια πολλά, τα λέμε. Γεια σας, bye bye!